έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας ο ένας και μοναδικός Μάρκος Σεφερλής. Τρομάζεις. Αγαπημένε μου. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά. Ανέβηκα εδώ πάνω για να είμαστε στο ίδιο ύψος. Πώς νιώθεις που είσαι εκεί ψηλά? Συνάντηση κορυφής. Κατάλαβες. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Έχω μάθει να είμαι ψηλά και μου αρέσει και προσπαθώ να κρατιέμαι εκεί ψηλά. Καλώς όρισες, Μάρκο μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Από πού θες να αρχίσω? Έλα, αγαπητέ. Ήρθε η ώρα να φιλήσω. Από τον Γρηγόρη, από τον Δημήτρη, το από γιο σου. Το γιο σου. Παίρνει τηλέφωνο και κλαις. Και έχει το θράσο, θα ξαπλώσω εγώ. Στο γιο μου. Όχι, να το πάρει. Σιγά μην το σηκώσω, σιγά μην το σηκώσω τον άνθρωπο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Θα χαιρετηθούμε, θα φιληθούμε. Ό,τι θέλετε. Όπως νιώθετε. Νιώθω τέλεια. Έτσι, αυτό, αυτό. Έτσι, μια αγκαλιά. Μια ωραία γυναίκα. Εδώ και μήνες. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε με πιτσολικά ρούχα. Εγώ θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν είσαι ο πρώτος άντρας που φυλάει και αγκαλιάζει η κυρία Γραμμέλη. Α, ναι, δεν μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά. Οφείλω να το αναφέρω. Και ήταν και μια θερμή αγκαλιά. Ναι. Οφείλω να ομολογήσω, το λέω εγώ, ξέρετε, τα λέω όλα έξω τα δόντια. Με έσφιξε λίγο. Σημαίνει ότι ήθελε χρόνια να κάνει αυτή την αγκαλιά. Δεν της είχε δοθεί ευκαιρία. Και τώρα, ναι, εδώ. Ποτέ δεν είναι αργά, αγαπητέ Μάρκο. Αυτά, παιδιά. Το θέμα είναι, Μάρκο, με εσύ πώς ένιωσες από την αγκαλιά της κυρίας Γραμμέλη? Τέλεια. Τέλεια. Ένιωσα όλα τα vibes. Έχει νιώσει και χαστούκια και χάδια. Έχεις νιώσει και χαστούκια και χάδια. Τα πάντα. Όλα είναι στη ζωή, όλα παίζουν. Το θέμα είναι να... Ναι, το θέμα είναι να κάνει. Για ποιο λόγο γίνονται όλα για αυτά. Ποιο γίνονται. Και να υπάρχει ένας λόγος, έτσι. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει λόγος. Ρε Σιμάρκο, έτσι θέλω να ξεκινήσουμε. Φέτος κάνει μια ολική επαναφορά στην τηλεόραση. Δύο πετυχημένα project. Το ένα, το 5x5, είναι ένα τηλεπαιχνίδι ραμμένο πάνω σου. Τελείωσε δηλαδή. Και σαρώνει. Και σαρώνει. Και τηλεκριτικός εδώ να μας πει αν σαρώνει. Εγώ δεν όχι. Λέω πια πολύ έτσι ανοιχτά την άποψή μου, αλλά είναι ένα εξαιρετικό αν παιχνίδι. Αν σαρώνει, όχι λέω. Μ' αρέσει, πάει παρα... Το έγραψα κιόλας. Δεν μπράβο. Με διαβάζετε πια. Αφενός αφετέρου, εμένα μου αρέσει, γιατί δεν παρουσιάζει διεκπεραιωτικά. Κάνει όχι, και τα το δικά ζει του. Τέρμα. Γι' αυτό λέω είναι κομμένο και ραμμένο. Ποτέ δεν κάνω κάτι διεκπαιρεωτικά. Ποτέ. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε παιχνίδι, είτε εκπομπή, είτε σειρά, είτε θέατρο, ποτέ δεν κάνω κάτι διεκπαιρεωτικά. Απλά το τηλεπαιχνίδι, Μάρκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια. Όχι. Και αυτό πρέπει να έχεις ένα πολύ δυνατό προσωπικό στυλ για να το επιβάλλεις. Και κάνεις παράλληλα και το σούπερ μάμι με το γιο σου δίπλα. Εδώ. Έχεις καταλάβει γιατί σου την πέσανε, ρε Μάρκο? Γι' αυτό ήρθα, για να μου πείτε εσείς. Γιατί σου την πέφτουνε, ρε φίλε, ειλικρινά. Εσείς είστε μέσα στον χώρο αυτό, κάνει τη δουλειά αυτή. Συνάδελφοί σας μου την πέφτουνε, γιατί δεν μου την πέφτει το κοινό. Το κοινό, δόξα τω Θεώ, είναι τόσα χρόνια δίπλα μου, με ακολουθεί σε ό,τι κάνω. Από εκεί και πέρα, αυτά που ακούγονται, ακούγονται από συγκεκριμένους ανθρώπους, για συγκεκριμένους λόγους. Εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαι εδώ να ακούσω την άποψή σας, να μου πείτε γιατί μου την πέφτουν. Γιατί εγώ αυτό που κάνω, τι είναι, τον κόσμο να γελάει. Δόξα τω Θεώ. Ακόμα και αυτοί που μου την πέφτουν τώρα, πια το 22, που άλλαξαν οι εποχές όπως λένε, που για μένα δεν έχουν αλλάξει οι εποχές, πάντα ίδιες ήταν και πάντα υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν και σήμερα, απλά κάποιοι τώρα τους ανακαλύψανε. Εγώ τους ξέρω όλους αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους λένε ότι. Ότι κοροϊδεύουν. Ναι. Και είμαι και δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έμπραχτα. Κοίτα, οι εποχές έχουν αλλάξει. Με ποια έννοια? Ότι ζούμε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, που αν ο Ζαμπέτας έγραφε τον Αράπη σήμερα, θα τον κράζανε. Δεν νομίζω. Από αυτή την άποψη. Κατά τα άλλα, αυτή η υποκρισία, και με την ευκαιρία ζωθείς να το πω, γιατί ας πούμε ένα από, από αυτά που γράφτηκαν για το Σούπερ Μάμι ήταν και ότι είχε και σεξιστικό περιεχόμενο. Ο Κοντοπόδης υποδιόταν ένα γκέι. Και το είπα εγώ και προχτές το είπαμε εδώ πέρα, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ σαν δικαιολογία. Ας πούμε η περίπτωση του Λαζόπουλου με τον Χαραλαμπόπουλο ήταν. Και πολύ πιο καρικατούρα και πολύ πιο. Βέβαια. Έτσι, και θα το έλεγα και το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Απλά το λέω για τον κόσμο μας βλέπετε. Θα τα έλεγα όλα αυτά και αν δεν υπήρχε συμμετοχή εκεί. Ναι. Και επειδή αυτή η καραμέλα εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ. Ναι, αλλά τώρα οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτή η καραμέλα για μένα με ενοχλεί. Δεν μιλάμε για 100 χρόνια πριν και 200 που δεν ψήφιζαν οι γυναίκες. Μιλάμε για 8. Άρα τι γίνεται? Ή έχουμε ευαισθητοποιηθεί την τελευταία διετία. Ή είναι κάποια αιμονή, είναι κατ' επιλογή. Δεν μπορούμε να είμαστε περιστασιακά. Να μείνω λίγο σε αυτό. Να μείνω λίγο σε αυτό. Για το συγκεκριμένο αστείο που υπόθηκε στην πρώτη εκπομπή, που είχε υποθεί και από άλλους, Λαζόπουλο, Ράδιο Αρβίλα, Αμάν, πριν κάποια χρόνια. Και λένε, τώρα είναι άλλες εποχές. Πριν κάποια χρόνια, 6-7, δεν υπήρχαν βιαστές, δεν υπήρχαν βιασμοί. Που εγώ δεν μίλησα για βιαστή, ούτε ελάτε να βιαστείτε. Είπα, σαν ρόλος, μια γυναίκα χείρα που έχει
να κάνει σεξ πάρα πολλά χρόνια. Μέσα στο ρόλο, είπα, είδα ένα βιαστή, έτρεξα, δεν το πρόβλημα. Ούτε να κάνω κάτι μαζί του. Μπορεί να ήθελα να τον δείρω, έτσι. Ναι. Μπορεί να ήθελα να τραβήξω το αυτή. Μπορεί να μου χρωστάγει λεφτά από κάποια χρόνια πριν και ναι, στην πορεία έγινε βιαστή. Το ερμήνευε όπως θέλω να πω. Πιαστήκαν από αυτό για να κάνουν την επίθεση αυτή που είπε ότι κάνει. Και βγήκαν όλοι αυτοί, όλες αυτές οι εκπομπές, οι παρουσιάστες και είπαν ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Πριν 6 χρόνια δεν υπήρχαν βιαστές, δεν υπήρχαν βιασμοί. Αυτές όλες οι παρουσιάστες ήταν αδιάφορες. Τότε δεν τους ενοχλούσε αυτό το γεγονός. Τώρα ξαφνικά το 22 τους ενοχλεί και μόνο από το στόμα τους εφελεί και μέσα από ρόλο. Αυτές οι παρουσιάστες που βγήκαν και κάνουν όλα αυτά τα σόου που κάνουν, στις εκπομπές τους φιλοξενούν παίχτριες reality που υποβιβάζουν τη γυναίκα. Όταν τον Bachelor είναι σε ένα κανάλι, το βλέπουν μικρά παιδιά, κορίτσια και όχι μόνο. Μεγάλοι άνθρωποι, έφηβοι και βλέπουμε τον εξευτελισμό της γυναίκας και όχι μόνο το προμοτάρι, το συγκεκριμένο κανάλι που παίζεται το reality, αλλά φέρνουν και τις κοπέλες αυτές που εξευτελίζονται ποια θα πρωτοφυλήσει καλύτερα, ποια θα ρίξει τον άλλον για να πάρει αυτός 150.000. Έτσι, δηλαδή πάνε, γίνονται αυτές σκουπίδια για να πάρει ο νικητής, ο Bachelor, 100.000 ευρώ. Τόσα λεφτά. Αυτή η απόλυτη ξεφτύλα, εντάξει, δηλαδή που... Επιτρέπεται να προβάλλεται. Όχι που επιβάλλεται. Επιβάλλεται αν τη βλέπουν τα νέα παιδιά και όχι μόνο. Εκεί αυτές όλες οι παρουσιάστριες δεν έχουν άποψη. Εγώ θα ήθελα να βγουν και να πούν την άποψή τους πάνω στο θέμα αυτό για το σεξισμό. Γιατί κατηγορούν έναν άνθρωπο σεξιστή, ο οποίος χρησιμοποιεί τύπους για να κάνει τη δουλειά του. Εγώ είμαι κωμικός. Αυτό που κάνω εγώ είναι να φτιάχνω τύπους και να τους παρουσιάζω στη τηλεόραση ή στο θέατρο. Το ότι η τηλεόραση δείχνει μόνο δικές μου θεατρικές παραστάσεις που φαίνονται αυτοί οι τύποι, αυτό είναι τιμή μου και καμάρι μου, γιατί άλλες θεατρικές παραστάσεις δεν μπορούν να παιχτούν. Λογικά από αυτά που ακούγονται και λέγονται. Έχετε πάει και σε άλλες παραστάσεις, έχετε έρθει και στη δικιά μου και με τα παιδιά σας. Ξέρεις ότι είμαι φαν σου και ότι σε αγαπώ πολύ και ότι είσαι ένας άνθρωπος που όσοι σε γνωρίζουν θα καταλάβουν ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος. Θα ξεκινήσω από αυτή την αφετηρία. Όμως θέλω να σου πω ότι η συγκεκριμένη φράση. Και εμένα λίγο με πείραξε. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω, αν επαναλαμβανόταν όλο αυτό mm-hmm. και ξαναέγραφες το πρώτο επεισόδιο, ναι. θα ξαναέκανες πάλι την ίδια φράση μετά, γιατί ξέρεις κάτι, δεν είναι κακό, αυτό που mm-hmm. του λέμε ότι οι εποχές αλλάζουν, mm-hmm. δεν είναι κακό να το αντιληφθούμε στην ουσία και να πούμε ναι, οι εποχές αλλάζουν. Αυτό είναι ο Μάρκος. Και οι προτεργάτες που είσαι εσύ ναι. της σάτυρας, που κάνεις τον κόσμο να γελά, που πολλά παιδιά σε έχουν πρότυπο, να πούμε ναι, ενέρεση. Θέλω να βλέπω Μάρκο, γιατί αυτό που μου περνάει είναι το σωστό, το αληθινό, το καλό. Αυτό ήθελα να πω. Ξέρεις, μα δεν αισθάνομαι ότι έκανα κάτι κακό για να μην το επαναλάβω. Δεν μετανιώνω για αυτό που έκανα. Δεν έκανα κάτι κακό. Είπα ένα αστείο μέσα από το στόμα μιας ηρωίδας. Έτσι, και η Θεοπούλα έλεγε κόβεται το σεξ στα 80. Δηλαδή και η σειρά αυτή είχε μέσα μια γυναίκα με Αλτσχάιμερ. Είχε μια κοπέλα που λέγεται το Λί και το Νι. Είχε μια που δεν ήξερε τι είναι το 500 ευρώ. Και αυτό μπούλινγκ σε αντίθεση με τον άνθρωπο που δεν ξέρει τι είναι το ευρώ. Λοιπόν, η κωμωδία είναι αυτή. Δεν την ανακαλύψαμε τώρα, ούτε εγώ, ούτε ο Δημήτρης που είμαστε στο 22 και κάνουμε κωμωδία. Αυτή την κωμωδία παραλάβαμε από το Μολιέρο, από το Σέξπιρ, από όλους τους παλιούς, από το Σακελάριο, από όλες οι ελληνικές ταινίες. Τα λέω και τα ξαναλέω και δεν απολογούμε. Αυτή είναι η κωμωδία, γιατί βλέπω. Βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές και λένε η κωμωδία πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή μας υποδεικνύουν σε όσους κάνουν κωμωδία πώς να κάνουν κωμωδία. Εγώ δεν βγήκα ποτέ να πω πώς θα παρουσιάσει εσύ μια εκπομπή, πώς θα πει τον καιρό που έλεγες παλιότερα, πώς θα κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Ας αφήσουν να κάνω τη δουλειά μου όπως την κάνω τόσα χρόνια, 32 χρόνια. Και το κοινό θα κρίνει. Το κοινό θα κρίνει. Μια άλλη κουβέντα τώρα, το κοινό. Γιατί το κοινό κρίνει και το κοινό έχει το σεφελίκι που τον έχει όλα αυτά τα το χρόνια. Το κοινό επηρεάζεται όμως, Μάρκο. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά λέμε τώρα, το κοινό, λένε κάποιοι του σεφελί. Ποιο είναι το κοινό του σεφελί? Το κοινό του σεφελί δεν βλέπει εσάς, δεν βλέπει τη Γερμανού, δεν βλέπει τη Ζήνα, τη Φέη. Το ίδιο κοινό. Εγώ απευθύνομαι σε άλλο κοινό. Ήρθε κάποιος στην Ελλάδα και είπε, έφερα ένα κοινό, το αφήνω εδώ να βλέπει μόνο σεφελί. Το ίδιο κοινό βλέπει και εσάς ναι, και βλέπει σαφώς, και όλες αυτές τις παρουσιάστριες. Σαφώς. Λοιπόν, τι διαφορά έχει το κοινό του Σεφερλί? Άρα, αυτοί που βλέπουν αυτές βλέπουν και εμένα. Σαφώς, σαφώς. Το ότι επιλέγουν να δουν εμένα και στο θέατρο και όλες αυτές δεν με καλούν τόσα χρόνια για το χιούμορ μου, για το ταλέντο μου. Όχι, γιατί κάνεις νούμερα, ήσουνα πόσες φορές συμπαρουσιαστής σε πάνω σε εκπομπές και πόσες φορές έχω έρθει και μου έχουν κάνει αφιερωματικά βίντεο, το μεγάλο ταλέντο, ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα. Που με μία ατάκα κάνει τον κόσμο
Ξαφνικά τι άλλαξε το 22. Δεν αλλάζει αυτό, ρε Μάρκο μου. Άλλαξαν οι εποχές. Δεν άλλαξαν οι εποχές. Άλλαξαν αυτές. Κάτσε να πει το κορίτσι μου κάτι. Προβάλλουν ένα άλλο προφίλ τώρα. Δεν αλλάζει. Ο Μάρκος είναι ο Μάρκος. Τελεία. Τώρα τα λύσουμε όλα. Τα λύσουμε όλα. Λέγε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το συντονιστή, έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται συντονισμό, παιδί μου. Μιλάμε όμορφα και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Έτσι πρέπει να γίνει το διάλογος, ακόμα και αν διαφωνούμε. Εγώ δεν θα το τοποθετήσω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είσαι καλλιτέχνης και ερμηνεύεις ρόλους, όπως είπες. Mm-hmm. Όμως, το να αλλάζουν. Ούτε θέλω να τοποθετήσω όλο αυτό κάτω από την ταμπέλα ενός κινήματος. Θα μιλήσω ως γυναίκα και ως άνθρωπος και ως μητέρα που είμαι το 2022. Mm-hmm. Το ότι έχουν αλλάξει εποχές για μένα είναι καλό, γιατί αλλάζουν σε όλα οι εποχές. Εξελισσόμαστε και κάποια πράγματα που γινόντουσαν λάθος στο παρελθόν, καλώς δεν γίνονται λάθος σήμερα και αλλάξανε και διορθώθηκαν. Επίσης, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν η κριτική ασκείται από παρουσιάστριες, από πανελίστες, από γιατρούς ή από δικηγόρους. Δεν το τοποθετώ σε επαγγελματική κατηγορία. Όλοι είμαστε κοινό. Έχεις, έχουν τη δύναμη. Έχουν δεν βγαίνει στην τηλεόραση να επηρεάσει μια Όμως, Μάρκο, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Mm-hmm. Εγώ δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο αυτών δύο φράσεων που υπόθηκαν στο πρώτο επεισόδιο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι δεν είχες αριστοφανικό κείμενο. Mm-hmm. Είχες ένα κείμενο στο οποίο μπορούσες να επέμβεις και να πεις «Ρε παιδιά, αυτό μήπως δεν ακούγεται». Μα εγώ το έγραψα το κείμενο, δεν μου το επιβάλλει κανείς. Αυτό σου λέω. Εμένα μου φάνηκε αστείο. Αυτό είναι ένα ανέκδοτο που κόλλαγε στη συγκεκριμένη ηρωίδα. Ναι, αυτό είναι ανέκδοτο. Δεν είναι ότι μου το δώσαν και μου είπανε «Πες το για να πω παιδιά, σας παρακαλώ». Και πέρα από αυτό, να κάνω μια ερώτηση. Σε όλη την ελληνική τηλεόραση. Μα δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν φράσεις... κάνει λάθος οι άλλοι. Συγγνώμη. Ναι, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, αλλά δεν είπαμε ότι εσύ θα σταυρωθείς και όλοι οι άλλοι δικαιολογούνται και. Ναι, αλλά αυτό γίνεται. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, ό,τι θες. Σε όλες τις συνεντεύξεις καλλιτεχνών, σκηνοθετών, τελειώνουν όλες τις συνεντεύξεις με την ερώτηση δημοσιογράφων. Θα συνεργαζόσατε ποτέ με τον Μάρκο Σεφερλή? Δεν έχει γίνει αυτό για κανέναν άλλο. Σοβαρά. Εγώ όχι, θυμάμαι πριν πέντε χρόνια. Για αυτούς. Όχι, αυτό γιατί εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, αλλά δεν σημαίνει ότι το σπαζόμαστε. Πριν από πέντε χρόνια, όταν είχε πει ο Χρήστος Λούλης ότι εγώ δεν θεωρώ ικανή και άξια συνάδελφό μου Τζέτα Μακρυπούλια, όλοι ρωτάγαν συνεντεύξεις αν η Τζέτα Μακρυπούλια είναι καλή ηθοποιός. Λέω ένα παράδειγμα που θυμάμαι. Ναι, για τον Μάρκο δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Αλλά δύο λεπτά. Για μένα είναι προβοκατόρια. Μα ρε παιδιά, εγώ δεν μιλάω για την ερώτηση. Ούτε δικαιολογώ. Το λάθος τρόπο κριτικής στο Μάρκο. Δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι δεν μας αρέσει. Είπαμε όχι. Χωρίς να θίγουμε όμως την προσωπικότητα του Μάρκου ή το Μάρκο και να ακυρώνουμε όλη του την καριέρα. Η εκλεκτή συνάδελφος και πολύ σημαντική, η Μαρία Κίτσου, βγήκε και είπε κάτι για τις παρουσιάστριες, τις πανελίστριες και αυτά. Και βγήκαν και τις την πέσανε γιατί λέει, θα μας πει πώς θα κάνουν τη δουλειά μας. Αυτό λέω και εγώ. Θα μου πούν πώς θα κάνουν τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου κάνω όποιος θέλει να έρθει να τη δει. Αλλά όλο αυτό που γίνεται. Θα συνεργαζόσασταν με τον Μάρκο Σεφερλή, παιδάκια που βγήκαν τώρα στο επάγγελμα. Ξέρουν τι είναι ο Μάρκο Σεφερλή. Και στο φινάλε έχουν ερωτήσει τον Μάρκο Σεφερλή αν θα συνεργαζόταν ποτέ με κάποιον από αυτού. Το αντίστροφο. Αν είχα ποτέ την ανάγκη να συνεργαστώ. Ο Μάρκο Σεφερλή τόσα χρόνια έχει αποδείξει ότι και χωρίς όλους αυτούς γεμίζει θέατρα. Για ποιο λόγο λοιπόν να γίνεται αυτή η ερώτηση από το παιδάκι που βγήκε τώρα από τη σχολή μέχρι ένα πολύ μεγάλο. Μα δεν είναι εδώ τώρα, είναι ένα άλλο θέμα όμως, Μάρκο. Επειδή είναι ένα είδος από μόνος του, τι εννοούν να μας πούνε. Εγώ δεν θα απολογηθώ για την ερώτηση που θέτει ένα συνάδελφος με την οποία εγώ δεν θα την έθετα και ποτέ για κανέναν άνθρωπο. Έχεις δίκιο. Εγώ ξέρω για καλό ούτε για κακό. Ότι μπορεί να ρωτήσουν 10 ηθοποιούς να πούν οι 9 βεβαίως, δεν θα τους παίξουν ποτέ ακριβώς. Και θα παίξουν μόνο τον έναν που θα πει. Εδώ τώρα το θέμα μας, παιδιά, δεν είναι το πώς λειτουργεί ο κάθε δημοσιογράφος. Επειδή μην μείνουμε σε αυτά, γιατί ο Μάρκος είναι χαρά, είναι ευτυχία, είναι ζωντανή. Εντάξει, δεν είχα σκοπό να μιλήσω για αυτά. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να σταυρώσουμε τον άνθρωπο. Απλά επειδή μιλάμε για κριτική, για να τελειώσει την ιστορία, μιλάμε για κριτική που κάνουν κάποιοι, κάποιες πολλές φορές και ανώνυμοι και την επαναλαμβάνουν οι άλλοι. Υπάρχει και κριτική από τον Έγκριτο. Κριτικό θεάτρου. Ήταν δασκαλός μου και το ξέρω, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Έξι κριτικές. Δεν διαφωνώ, Μάρκο μου. Δεν τις έχει παίξει κανείς. Αυτή τη στιγμή όμως δεν κρίθηκε το ταλέντο σου. Δεν κρίθηκε η δυνότητα υποκριτική σου. Εκφράζει δεν μπορεί όμως να ένα παράπονο που είναι απολύτως δικαιολογημένο. Κανένα παράπονο, παιδιά. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Το παιχνίδι το ξέρω. Όχι, εγώ εμείς ξέρουμε. Ο κόσμος θέλει να καταλάβει και να απενοχοποιηθεί. Γιατί αυτοί που βλέπουν Μάρκο Σεφερλή θέλουν να βλέπουν Μάρκο Σεφερλή γιατί πρέπει να είναι καλά. Να σας πω δεν θέλω ποτέ να αισθανθούν αυτοί ότι κάνουν κάτι κακό στη ζωή του. Κατάλαβε. Και γι' αυτό παίρνω και θέση. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε για μένα αυτοί που λένε.